Το γένος των Ελλήνων συρρυκνώνεται, οδηγούμενο σε δημογραφικό μαρασμό και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανησυχεί για το πώς θα καταφέρουμε να αμπάσουμε στη χώρα ποιοτικό εργατικό δυναμικό από τις χώρες που έχουν πληθυσμιακή έκρηξη. Αντί για μια δυναμική αντιμετώπιση του δημογραφικού μαρασμού της χώρας, το νούμερο ένα εθνικό κίνδυνο, οι κυβερνητικές πολιτικές φαίνεται ότι επικεντρώνονται στην αναπαραγωγή των φλιναφημάτων του ΙΕ περί αντικαταστατικής μετανάστευσης που θα λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν σε όλη την Κυρεά Ήπειρο από τη μείωση του γηγενούς πληθυσμού. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της ομιλίας του στο άνοιγμα των εργασιών του Φόρουμ «Η Ελλάδα 2040», το οποίο διοργανώνει η Επιτροπή της Γιάννας Αγγελοπούλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ο Πρωθυπουργός, στο άνοιγμα της τοποθέτησής του σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, περιέγραψε με ακρίβεια το ακαθόδες πρόβλημα του δημογραφικού, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη πρόκληση. «Συρρυκνωνόμαστε, το ξέρουμε», τόνισε και συμπλήρωσε, «το πόσο θα μας το δείξει η απογραφή». Μάλιστα, προκειμένου να δώσει έμφαση, είπε πως είχαμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από λίγο για τα στατιστικά στοιχεία των εμβολιασμών, όπου ο παρονομαστής είναι η απογραφή του 11, για να υπολογίζουμε τα ποσοστά. «Εικάζω ότι είμαστε λιγότεροι από όσο έδειξε η απογραφή του 11», υπογράμμισε μάλιστα. Θα ανέμενε κανείς ότι μετά την περιγραφή μιας δραματικής καταστάσεως, μιας Ελλάδος που αδειάζει από Έλληνες, ο Πρωθυπουργός θα προχωρούσε σε ανακοινώσεις σχετικά με μέτρα που σκοπεύει να πάρει η κυβέρνηση για να αναστρέψει αυτή την τάση. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να αντιμετωπίσει ως δεδομένη τη σμίκρυνση του ελληνισμού και να αναφερθεί στην πληθυσμιακή έκρηξη άλλων χωρών φτωχών που θα διεκδικήσουν και αυτές μερίδιο και δικαίωμα στην κατανάλωση σε ένα επίπεδο ζωής. Συνέχισε μάλιστα κάνοντας λόγο για τις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού σε μια χώρα η οποία συρρυκνώνεται, ζητώντας να χαρτογραφηθεί το πρόβλημα, καθώς δήλωσε σίγουρος ότι η χώρα δεν θα αντιμετωπίζει πρόβλημα προσέγγισης κεφαλαίων, οικονομικών κεφαλαίων, θα έχει όμως δυσκολία εξέβρεσης ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού για να στηρίξει την αναπτυξιακή της διαδρομή. Και για να το κάνει σαφές για όποιον δεν κατάλαβε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η οργανωμένη, καλά σχεδιασμένη μετανάστευση μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό όπλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στρεβλώσεις που θα παρουσιαστούν με μαθηματική βεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Όσα είπε ο Πρωθυπουργός φανερώνουν πλέον στον κάθε Έλληνα το γιατί η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία ολιγορούν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και ακόμη και το περίφημο εθνικό σχέδιο βρίσκεται ακόμα σε συρτάρια, 2,5 χρόνια σχεδόν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι ο ηγούμενος ενός λαού που οδεύει στην εξαφάνιση για μιας αργής αυτοκτονίας ανησυχεί περισσότερο για το πώς οι πληθυσμοί που πολλαπλασιάζονται θα έχουν μερίδιο στην ποιότητα ζωής της χώρας μας είναι ίσως χαρακτηριστικό της αντινατιβιστικής άποψης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται να θέλει μια Ελλάδα ευημερούσα, δίχως όμως Έλληνες.